Πάμε τώρα, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα νομίζω, ναι. Πάμε να συνδεθούμε το στούντιο 1. Πάμε, παρακαλώ, ναι. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ελπίδα Ιακωβίδου και θα πάμε να ακούσουμε τις ειδήσεις των 6. Των 5 και 10. 5 και 10. 5 και 10. Παρακαλώ. Λοιπόν, γειτόνισσα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, σου πω, Ανδρέα μου, ναι. Το μόνο που μείνει να κάνουμε είναι και ειδήσεις, έτσι. Αλίμονο. Κοίταξε. Η πρώτη φορά που κάθομαι εδώ στο στούντιο των ειδήσεων με happy hour, βέβαια. Ναι, εγώ έκανα τις ειδήσεις 20 χρόνια. Εσύ, βεβαίως, ναι. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση σε καμία. Σε καμία. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Ποτέ μιλές ποτέ, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, ελπίδα μου. Ποτέ. Συμφωνώ, αλλά εντάξει, αναγνωρίζω ότι δεν ταιριάζω σε αυτό. Ναι. Τώρα, εάν και εφόσον και περιστάσεις τέτοιες, δεν ξέρω, έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά αυτό το αναγνωρίζω, ότι είμαι του ψυχαγωγικού. Είσαι του ψυχαγωγικού, καλησπέρα. Εσύ. Καλησπέρα. Είπαμε, κοίταξε, είπαμε ναι, αυτό το στούντιο το μοιραζόμαστε. Ευκαιρία λοιπόν να το έχω τώρα όλο μόνος μου. Δηλαδή, εννοώντας όλος μόνος μου, να μην σε βάλω από την όμορφη μέρα και να κάνουμε σύνδεση με την όμορφη μέρα ενώ είσαι απέναντι, να σε βάλουμε από εκεί που πάει κάθε καλεσμένος. Σωστά, καλά κάνεις. Ξέρεις, τώρα γελάω γιατί είχα και απέναντι μου μία συνάδελφο που ήρθε εδώ να με χαιρετήσει και μου κάνει τα δικά της. Και προσπαθούσα έτσι να χαιρετήσω. Εντάξει, είναι το σπίτι μας εδώ, είτε από εκεί είτε από εδώ. Στο ΡΙΚ παίρνουμε πάρα πολλές ώρες. Όλοι οι συνάδελφοι είναι οικογένεια εδώ πια, από τις ώρες που περνάμε, Ανδρέα μου, έτσι. Και είμαστε και γείτονες, όχι μόνο ότι μοιραζόμαστε το πλατό, το στούντιο, το μισό-μισό, είμαστε κοντογείτονες και στα γραφεία. Ένα μικρό γραφείο έχουμε ανάμεσα μας. Και στο γραφείο και στο στούντιο, Παναγία μου, πραγματικά. Είναι μετά να λαλούν πώς, γιατί τρώω τόσα γλυκά, πώς να σε αντέξω, πώς. Περνάς και γίνεται σεισμός. Ναι, ναι. Περνάς και γίνεται χαμός. Ναι, 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 αυτό ακριβώς. Χαμός. Χαμός. Όμορφη μέρα κάθε μέρα. Μια πετυχημένη χρονιά και για σένα, φέτος. Δόξα τω Θεώ, Ανδρέα. Με το πρωινό. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε καλά. Εντάξει, συνεχίζουμε με τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω της κατάστασης. Αλλά θέλουμε να είμαστε δίπλα στον κόσμο. Όπως και εσείς τα απογεύματα, έτσι. Όπως μπορούμε, ο καθένας με τον τρόπο του, για να είμαστε μέσα στα σπίτια του καθενός. Και το πρωί και εσύ το απόγευμα, νομίζω το οφείλουμε αυτό, αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό αγαπάμε να κάνουμε και να είμαστε δίπλα στον κόσμο που μας έχει ανάγκη, ιδίως αυτές τις δύσκολες μέρες, που πλέον δεν υπάρχει τίποτα άλλο για να μας ψυχαγωγήσει. Ναι. Αυτό είναι, η τηλεόραση. Η τηλεόραση και το λέω και για μένα και εγώ. Θα με ψυχαγωγήσει η τηλεόραση τώρα πια. Οι εκπομπές, οι συνάδελφοι, οι σειρές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πέρσι τέτοιο καιρό που ήμασταν μαζί. Αν θυμάσαι έτσι η χριστουγεννιάτικη περίοδος που κάναμε μια εκπομπή μαζί και με τη Χρύσο, ναι. Ούτε κατά διάνοια δεν περνούσε από το μυαλό μας αυτό που ζήσαμε όλη αυτή τη χρονιά. Σε καμία περίπτωση. Πού να περάσει από το μυαλό μας, τίποτα. Δηλαδή ήταν όλα τόσο ξαφνικά, τόσο έχει αλλάξει η ζωή μας. Αλλά εντάξει, το σοφό είναι να μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι σε κάθε κατάσταση και σε κάθε κρίση που μπορεί να έρθει στη ζωή σου, έτσι. Λοιπόν, αύριο θα το παίξουμε και οι δύο σε διπλό ταμπλό. Δηλαδή, ναι, ναι. Για πες, ναι, ναι. Και επίσης θα έχουμε και ένα, εκτός από το ότι, ας πούμε, παράδειγμα, εγώ έχω την Αλεξία Δημουταφίδου, εσύ έχεις τους δικούς σου παραγωγούς, θα μοιραστούμε και μια κοινή παραγωγό, την Μάλιστα. Μόνικα Φανουρίου. Μάλιστα. Ναι, διότι εσύ θα είσαι το πρωί στην όμορφη μέρα ναι. Και το βράδυ στο πρωτοχρονιάτικο. Α, μπράβο. Και εγώ θα είμαι το απόγευμα εδώ στο happy hour και μετά στο κοντά έπεσες. Άρα, να πώς μοιραζόμαστε τη Μόνικα Φανουρίου και πώς θα το παίξουμε σε διπλό ταμπλό. Γιατί να πούμε, η Μόνικα Φανουρίου, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, είναι η σκηνοθέτης του τηλεπαιχνιδιού «Κοντά έπεσες» με τον Σαββαβούμπουρα και του πρωτοχρονιάτικου προγράμματος που θα δείξουμε παραμονή το βράδυ. Παρέα με όλους εμάς. Λοιπόν, στο πρωτοχρονιάτικο αυτό, με τυχαία σειρά, να το πούμε, επειδή η Ιακωβίδου μια που την θέλουμε εδώ, ο Σάββας ο Πούμπουρας, η Χρύσο Ελέφου, ο Κωνσταντίνος Ιάσονος. Σπίτι σας τώρα δεν μπορώ, κάνω συνέντευξη. Μα δεν γίνεται ρε Ανδρέα. Τι κάνουνε τζαμέ, τι κάνουνε. Τι κάνουν τζαμέ. Τώρα να σου πω να που κάνουν τζαμέ. Γελάνε και με κοροϊδεύουν. Με κοροϊδεύουν, εντάξει, με καλό αυτό. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Η Μόνικα. Ναι. Ή ο Μάριος. Και οι δύο τώρα μαζί. Τώρα να τους δω και τους δύο στον αέρα, εγώ, ζωντανά.
Τώρα να του άσω καλά. Εσύ έτσι ο πα πάντα. Εγώ αλλήμον, ναι, δεν έχει. Λοιπόν, για πες μας έτσι λίγο, αύριο το βράδυ, τι ακριβώς θα δούμε. Αύριο το βράδυ αλλάζουμε χρόνο εδώ στο ΡΙΚ. Έτσι, δεν θέλω να αλλάξει κανείς κανάλι, θέλω να είσαστε μαζί μας, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Μπορώ να αφήσω την ελπίδα, αν θέλετε να τα λέει μόνη της και έρχομαι και εγώ εκεί. Αν θέλετε. Ελπίδα εγώ που λες, μαζί με τον Σάββα Πούμπουρα, τον Κωνσταντίνο μας, τον Κωνσταντίνο Ιάσονος και τη Χρήσο μας, Χρήσο Λέφου. Κάναμε έτσι ένα ωραίο παρεάκι, Ανδρέα μου. Και θα κρατήσουμε συντροφιά στον κόσμο αύριο με πολλές εκπλήξεις, μουσική, χορό, σκετσάκια, σε ρόλους που δεν μας έχετε ξαναδεί. Εντάξει, τι να πω άλλο. Δεν θέλω να αποκαλύψω και πολλά. Ξέρεις και το πρωί με ρώταγε και η Δήμητρα στην εκπομπή και η Έλενα Μακρύ. Αλλά δεν θέλω να πω πολλά. Θέλω να το παρακολουθήσετε. Πάντως είναι μια ξεχωριστή εκπομπή που νομίζω ότι ο κόσμος, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα περάσει πολύ όμορφα μαζί μας. Και εμείς μαζί με τον κόσμο. Εντάξει, εγώ παράδειγμα, ας πούμε, δεν μπορώ τώρα να μην το δώσω, γιατί έχει γίνει χαμός με το Ζέι Μπέγκικο της Χρήσος Ξυπόλητη. Και αυτό, βεβαίως. Έτσι, ναι. Ας πούμε, αυτό έγινε viral. Κουράστηκε η Χρήσο μας, κουράστηκε και με το ψηλό παπούτσι. Και μετά πήρες εσύ τη σειρά, ναι. Κάτι τέτοιο έμαθα. Τι. Όχι, δεν έβγαλα παπούτσια. Τραγούδησες. Τραγούδησα. Δεν τραγούδησες. Δεν τραγούδησα ακριβώς, θα δεις και αυτό ήταν πριν. Ναι. Δεν τραγούδησα ακριβώς, εντάξει, θα δεις. Θα δούμε. Θα δούμε δεν αύριο. Είναι μόνο αυτό. Τι να σου πω τώρα, ότι ντυθήκαμε κανονικά και εγώ και ο Σάββας που ντυθήκαμε ως Κυπριοπούλα η Μιλιά. Ναι. Η Μιλιά, και ο Σαββής. Και ποιος την τραγούδησε τη Μιλιά. Δεν μπορώ να σου πω και τώρα γι' αυτό. Ας το πω. Τέλος πάντων, Κωνσταντίνος. Αλίμονο, τι τώρα εδώ έκανε ολόκληρη. Τραγούδησε Μαράια Κάρεϊ. Τη Μιλιά δεν μπορούσε να τραγουδήσει, αν είναι δυνατόν. Φοβερά τραγουδά όμως τη Μιλιά. Το ξέρω, ναι. Και ήξερε και τα λόγια μια χαρά. Καλέ, τι τώρα, έχει ρεπερτόριο το παιδί, τι νόμιζες. Όχι, όχι, μια χαρά, τέλειος, τέλειος. Ρεπερτόριο μεγάλο. Τέλειος. Ναι, είναι μια εκπομπή διαφορετική από τις άλλες και διαφορετική, Ανδρέα μου, από άλλες πρωτοχρονιάτικες εκπομπές. Γιατί ήταν πιο περιορισμένη στα άτομα. Δεν μπορούσαμε να φέρουμε καλεσμένους, δεν μπορούσαμε να έχουμε όσα χορευτικά ή μουσικούς είχαμε τις προηγούμενες χρονιές που θυμάσαι, γιατί και εσύ έκανες πρωτοχρονιάτικο. Ναι, ούτε καν πολλά. Κόσμο στα τραπέζια. Αυτό που κάναμε πρόπερση, ας πούμε, την Ευρυδική που είχαμε τον κόσμο στα τραπέζια κλπ. Δεν υπάρχει ούτε κοινό. Όχι, είναι δεν πάρα είναι. Πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τέτοιο, αλλά δεν υστερεί από τα υπόλοιπα. Δηλαδή από το χορό, από το τραγούδι, από το κέφι, από τη διασκέδαση. Από την διάθεση που έχουμε, όλη την όμορφη διάθεση. Αύριο το βράδυ, λοιπόν, αλλάζουμε χρονιά με το ΡΙΚ 1. Έτσι. Σάββα Πούμπουρα, Ελπίδα Ιακωβίδου, Χρήσο Λέφου, Κωνσταντίνος Ιάσονος και με όποια σειρά θέλετε. Και τώρα, ακριβώς. Ελπίδα μου, είναι η ώρα της αλήθειας. Τι εννοείς? Είναι η ώρα της αλήθειας, θα πρέπει να απαντήσεις σε ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο του Προύστ, όχι του Προκρούστ. Τούτη γιατί... καρέκλα σας, να ξέρεις ότι κουνιέται. Δεν είναι η δική μας η καρέκλα που κουνιέται. Καταρχάς, κουνιέσαι εσύ. Δεν κουνιέται η καρέκλα. Όχι, βέβαια. Εντάξει, ξεκάθαρα. Αλλά κουνιέται. Ναι. Εσύ, ναι. Λοιπόν, οκ. Okay. Τόσοι καθίσαν σε εκείνη την καρέκλα, έγκουνιόταν. Εσύ κάθισες και σούζεσαι. Δεξιά-αριστερά. Αρέσκει μου όμως. Το ξέρω ότι αρέσκει σου, κόρη. Αλίμονο. Δεν ξέρω ότι σε αρέσει το σούζημα. Το σούζημα, πώς το λαλούν. Το σούζημα, ναι. Αυτό. Λοιπόν. Πάμε. Θες να μάθεις λοιπόν. Καλά. Ωραία. Και είπα, όχι από το κρεβάτι του Προκρούστη, το θυμάσαι από τη μυθολογία, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι περίσσευε το έκοβε. Πάμε λοιπόν, στο... οπότε εμείς δεν θα κόψουμε, εμείς θα προσθέσουμε. Απάμε λοιπόν από το ερωτηματολόγιο του Προύστ, που είναι όμως μεγάλο, 35 ερωτήσεις. Δεν θα τις κάνουμε όλες, αλλά ούτε και τις τρεις που κάνω συνήθως. Α, έχουμε περισσότερες. Να τα πούμε περισσότερες εμείς. Λοιπόν, οπότε, να το πάμε... Ανά τρεις ερωτήσεις, πώς θέλεις, έτσι την τύχη. Να σου πω την αλήθεια, αν παίρνεις αυτόν το ύφος, φοβούμαι. Γιατί? Τι γιατί. Ωραία, πάμε, ξεκινάω. Πάμε. Ποιος είναι ο μεγαλύτερός σου φόβος? Είναι το να μην πάθουν κάτι δικοί μου άνθρωποι. Το να μην αρρωστήσουν, το να μην υποφέρουν, αυτό. Μάλιστα. Ποιο χαρακτηριστικό σου, εσωτερικό ή εξωτερικό, δεν σου αρέσει? Α, η τελειομανία μου πολλές φορές, Ανδρέα μου. Ναι. Πολλές φορές, αυτό εντάξει, με εξαντλεί γενικότερα. Μάλιστα. Εξωτερικό, η αλήθεια είναι, θα ήθελα να μου λίγο πιο ψηλή. Λίο. Λίο, τι εννοείς, ότι είμαι κοντή? Εντάξει, όχι εγώ.
Έτσι όπως το είπες. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι προσθετική ύψους δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ναι, δεν έχει βρεθεί. Έκανα μονόζυγα. Κάθε μέρα να κρέμομαι από τα... Εντάξει, λοιπόν, αυτό ίσως. Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου δαπάνη, για ποιο πράγμα έχεις δαπανίσει τα περισσότερα χρήματα? Όχι συχνά, αλλά μία-δύο φορές για παπούτσια. Για παπούτσια. Ναι. Αυτή η μανία γυναικείο. Με τα παπούτσια, τι... Ναι, εξήγησε τη μου λίγο έτσι. Α! Τι? Χύθηκε το νερό. Ένα χαρτάκι, Δημήτρη μου, ένα μαντιλάκι. Ναι. Δεν έχουμε, καλά, θα βρούμε. Ανδρέα μου, ναι, έχεις σαν το νερό. Πρόσεξε, μην πατήσεις και πάτησες καμιά ηλεκτροπληξία τώρα. Όχι. Και έχουμε άλλα. Όχι, μα... Δεν έχει σύρματα κάτω. Δεν έχει τίποτα εδώ. Τίποτα. Μάρια Δάμου, πήγαινε να μαζέψεις τα χυμένα τα νερά. Τίποτα δεν έχει. Λοιπόν. Πάμε, πού ήμουνα. Πάω παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Σε ποιες περιπτώσεις λες ψέματα? Α, να σου πω, επειδή πάντα έχω θέμα με την ώρα, όχι στα επαγγελματικά μου, στα προσωπικά μου ραντεβού, γιατί στα επαγγελματικά είμαι στην ώρα μου, στα προσωπικά μου είμαι λίγο πιο χαλαρή. Να σου πω τι γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να με πάρουν τηλέφωνο και να πούν πού είσαι, και να του πω είμαι εδώ, στο φανάρι, εδώ, στρίβω τώρα και να είμαι σπίτι. Κλασικά. Κλασικά. Δηλαδή, πολλοί στενές μου φίλες το καταλαβαίνουν πλέον ότι εντάξει, αυτή μας κοροϊδεύει, σίγουρα δεν είναι στο δρόμο, είναι σπίτι ακόμη. Τι δεν σου αρέσει, Ελπίδα, περισσότερο στην εμφάνισή σου? Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που ίσως θα ήθελα, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, να ήμουν λίγο πιο ψηλή, ας πούμε. Εντάξει, όχι γιατί με ενοχλεί ιδιαίτερα. Ναι. Απλά το ρώτησες και σκεφτόμενοι μπορώ να σου απαντήσω αυτό. Όχι κάτι άλλο. Στην πορεία, βεβαίως, άμα με ενοχλήσει κάτι, Ανδρέα μου, μεγαλώνοντας ή γυναίκα με τις ρητίδες και αυτά, θα πάω κάτι να διορθώσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό, άλλη μόνο. Ναι. Εντάξει, είδαξε. Αυτό εδώ το ότι δεν γερνάω εγώ, δεν μπορούμε να το έχουν όλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά. Λοιπόν. Ναι. Είπαμε, εντάξει, θαυμάζουμε αυτό. Επειδή μίλησες για ρητίδες, όταν μεγαλώσουμε λίγο. Εντάξει, περιμένω και εγώ πότε, θα έρθει εκείνη η ώρα. Ναι, λοιπόν, ναι. Μια ρητιδούλα θα μέσα ευκήκε. Πού? Αυτές, εδώ στα μάτια από δεξιά. Όχι, εμένα, ναι, εσένα. Εγώ είμαι μπουμπούκινα ακόμα. Ναι, μα αυτές εδώ όμως δεν είναι ρητίδες. Τι είναι? Πώς τα λένε αυτά? Έκφρασης. Της έκφρασης, ναι. Πάλι έχει ο Μάριος εδώ που είναι μικρότερός μου. Εντάξει, εδώ, οι ρητίδες για εδώ μιλάμε. Λοιπόν, ποια αξία σου αρέσει περισσότερο σε έναν άντρα? Το να είναι τίμιος και να σέβεται. Τιμιότητα και σεβασμός. Βέβαια. Και ποια αξία σου αρέσει περισσότερο σε μια γυναίκα? Η αφοσίωση, Ανδρέα μου. Η αφοσίωση, νομίζω. Αυτό θα έλεγα. Πότε και πού αισθανόσουν πιο ευτυχισμένη, Ελπίδα? Δεν μπορώ να προσδιορίσω κάτι συγκεκριμένο, Ανδρέα μου. Γενικότερα, από τις μικρές στιγμές της ζωής, έτσι προσπαθώ να αρπάξω το κάθε τι και να είμαι καλά. Νιώθω όμορφα και στη δουλειά εδώ που έρχομαι, με τους συναδέλφους, με αυτό που κάνω, που αγαπώ αυτό που κάνω και το να βρίσκομαι μαζί με φίλους μου. Είναι ευτυχισμένες στιγμές αυτές. Πού θα ήθελες να ζεις? Στην Κύπρο μας ή στην Ελλάδα. Ένα από τα δύο. Αλλά εντάξει, αγαπώ και την Κύπρο μας πάρα πολύ, επομένως μια χαρά είμαστε. Χωρίς κορονοϊό, παρακαλώ. Αλήμον. Είτε εδώ, είτε εκεί, είτε από εδώ, είτε από εδώ. Όπου να είναι, χωρίς κορονοϊό πάντως. Η επόμενη ερώτηση είναι λίγο έτσι αυτή του φετιχισμού, ας πούμε, ενδιατομέα. Ποιο από τα πράγματά σου θεωρείς ως θησαυρό σου? Ποιο από τα πράγματά μου... Τα πράγματά μου εννοείς υλικά? Ναι, υλικά, ναι. Ποιο από τα πράγματά σου θεωρείς ως θησαυρό σου? Δώρα τα οποία έχουν μοναδική αξία. Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα δώρο που μου κάνει η μαμά μου, ας πούμε, πριν από πολλά χρόνια. Ναι, κάτι τέτοια. Μια κουβέρτα, ας πούμε, έτσι, έχω χουλιάρει και που την ήθελα πάρα πολύ και την αγαπώ πάρα πολύ. Και έτσι την... Ποια είναι η αγαπημένη σου ασχολία? Εκτός από τη δουλειά μου. Ναι, εκτός από τη δουλειά σου, ναι. Όχι τη δουλειά. Ναι. Αγαπώ να βρίσκομαι με φίλους, να διαβάζω, να βλέπω καμιά καλή ταινία. Ενίοτε να γυμνάζομαι, τώρα έχει πάρα πολύ καιρό βεβαίως. Να ακούω μουσική, αυτά. Αυτό το ότι έχει πάρα πολύ καιρό, βεβαίως αρχίζει να φαίνεται σιγά σιγά σε όλους μας. Απαναγία μου, Ανδρέα. Εσύ φοράς τώρα τη ζώνη εκείνη, εγώ σφίγγομαι, όταν είμαι όρθιος σουρουφώ. Εγώ να δεις πόσο ρουφιέμαι. Να δω πόσο να ρούφα, αντέξω. Ρούφα, στο τέλος δεν ξέρω τι θα μας πει. Καμιά ημέρα θα αντέξω, σκάσουμε. Θέλω να δω πόσο θα αντέξω καθημερινά, δηλαδή με αυτόν το...
Τώρα κάθομαι, δηλαδή, είμαι καλά. Αν μπορούσε ο κόσμος να μας δει πως είμαστε όταν τελειώνει η εκπομπή, πόσες αναπνοές παίρνουμε. Ποιες αναπνοές, βγαίνει η ζώνη, η κατευθείαν ανοίγουν τα κουμπιά, τα φερμουάρ. Τι εκτιμάς περισσότερο στους φίλους σου? Εκτιμώ ότι το ότι με δέχονται ακριβώς έτσι όπως είμαι και με αγαπούν γι' αυτό και την, το δόσιμό τους, ρε παιδί μου. Είναι άνθρωποι που δίνουν απλόχερα. Ποιοι είναι οι ήρωές σου στην πραγματική ζωή? Εκτός από τους γονείς μου που ο καθένας θα έλεγε αυτό, θα σου πω ότι οι ήρωες είναι οι καθημερινοί άνθρωποι που μάχονται και να αντιμετωπίσουν κάθε δυσκολία που έχει μέσα στη ζωή. Είτε είναι οικονομική δυσκολία, που περνούν δύσκολα οικονομικά, είτε είναι διάφορες ασθένειες. Και όμως διατηρούν το χαμόγελο στα χείλη, Ανδρέα μου. Και έχω γνωρίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουν πάντα ένα τόσο όμορφο χαμόγελο, ένα τόσο ζεστό χαμόγελο, που διερωτάσαι και λες, αυτά τα πλάσματα έχουν τόσα θέματα υγείας, και όμως είναι έτσι. Είναι με το χαμόγελο στα χείλη. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι εγώ για το παραμικρό θα αγχώνομαι και θα μου φεύγει το χαμόγελο. Δεν γίνεται. Δεν το επιτρέπω. Αυτό. Αν θα μπορούσες να αλλάξεις κάτι στον εαυτό σου, τι θα άλλαζες? Θα άλλαζα αυτό που σου είπα προηγουμένως, την τελειομανία και το να πρέπει όλα να τα δω και να τα ελέγξω. Δηλαδή, τώρα των τελευταίων καιρών προσπαθώ να το περιορίσω αυτό και νομίζω ότι τα καταφέρνω, γιατί πια δεν γίνεται. Ναι. Η επόμενη ερώτηση μπορεί κάποιοι να τη θεωρήσουν και λίγο μακάβρια. Κάποιοι, ναι, αλλά μπορεί να έρχεται και από, ας πούμε, παράδειγμα, από άλλες φιλοσοφίες κλπ. Αλλά είναι μέσα στο ερωτηματολόγιο. Πες η οποία μου. Εγώ την έχω απαντήσει, πρέπει να σου πω, αλλά την έχω απαντήσει ενώ δημοσίως. Ναι. Αν πέθαινες και ερχόσουν πίσω στη ζωή, ξανά, με μια δεύτερη ζωή, θα επιθυμούσες να έρθεις ως άνθρωπος ή ως ζώο? Ως άνθρωπος, βεβαίως. Ξανά. Ναι. Ως άνθρωπος. Αγαπώ τους ανθρώπους και τα δεν ζώα θα έκανες. Και το ξέρεις, αλλά ως άνθρωπος. Και τι δεν θα έκανες από όσα έκανες μέχρι σήμερα? Δεν μετανιώνω για τίποτα. Ναι. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Θεωρώ εμπειρίες της ζωής και από αυτά μαθαίνουμε, Ανδρέα μου. Επομένως δεν θα σου πω δεν θα κάνω αυτό ή δεν θα κάνω αυτό. Όχι. Περνούμε από κάποιες διαδικασίες που ονομάζονται εμπειρίες για να καταλήξουμε να κάνουμε τα σωστά και αυτά που πρέπει. Και να μάθουμε. Ποιο είναι το μότο σου φέτος? Φέτος και πέρσι, ή γενικά, ναι, αν το ίδιο τα τελευταία χρόνια, μπορώ να σου πω, ναι. Θυμήσου να ζεις. Θυμήσου να ζεις, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό. Ξεχνάμε να ζήσουμε. Αυτό. Και η ζωή είναι σύντομη. Πολύ σύντομη. Και όταν θα έρθει η ώρα για να ζήσουμε, θα πούμε, αμάν, δεν πρόλαβα. Αυτό ακριβώς. Άγια σου. Λοιπόν, αυτό. Επειδή σε λίγο θα παίξουμε, πες μου σε παρακαλώ έτσι. Θα παίξουμε. Ναι, τι εύχεσαι για τον εαυτό σου για το 2021 και τι να ευχηθούμε και από αυτή την εκπομπή, παρόλο που θα ευχηθείς και αύριο από τη δική σου την εκπομπή, στον κόσμο. Τι εύχεσαι καταρχάς για την ελπίδα? Ναι, υγεία πάνω απ' όλα. Δεν μπορώ να το παραλείψω, ιδίως τον τελευταίο χρόνο, πόσο το έχουμε εκτιμήσει αυτό, που τετριμένα το λέγαμε, και για τον εαυτό μου βεβαίως και για όλον τον κόσμο. Για μένα, τι να πω, επαγγελματική προσωπική επιτυχία και τα δύο μαζί, γιατί είναι απόλυτη ευτυχία αυτό. Μάλιστα. Να αγαπάς αυτό που κάνεις και να έχεις επιτυχίες, και στην προσωπική σου ζωή να είσαι και εκεί επιτυχημένη, ενώντας όπως εσύ νιώθεις καλά. Είτε με το σύντροφο σου, είτε με το σύζυγο σου, είτε με το παιδί σου, είτε μόνη, είτε οτιδήποτε. Αυτό που κάνει τον κάθε ένα να νιώθει καλά, αυτό είναι προσωπική ευτυχία. Αυτά για μένα. Γενικότερα, να είμαστε καλά, να έχουμε περισσότερες όμορφες στιγμές και χαμόγελα το 2021 και βεβαίως να φύγει, να πάει στο καλό ο κορονοϊός. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, ναι. Μάθαμε έτσι και μέσω από το ερωτηματολόγιο του Προύστ, πρέπει να σου πω, ότι κάποιοι το απαντούν κάθε χρόνο. Και κάθε χρόνο τι διαφοροποιούν και οι απαντήσεις τους? Βλέπουν τις απαντήσεις τους. Με. Εντάξει, σε σχέση με το πριν ένα χρόνο, με πριν δύο χρόνια, με πριν τρία χρόνια, είναι μια πολύ καλή, έτσι, ψυχαναλυτική θα έλεγα, διαδικασία. Διότι δεν παίρνει πολύ, χρόνο να απαντήσεις. Συνήθως απαντάς μονολεκτικά, με πολύ λίγες λέξεις. Οπότε, βλέποντας το πώς απαντάς φέτος και το πώς απαντάς μετά από ένα, δύο, τρία χρόνια, βλέπεις
πώς αλλάζουν και οι απόψεις σου για ορισμένα πράγματα. Έχεις δίκιο, φύλαξε την εκπομπή, Ανδρέα μου. Για να δούμε, του χρόνου να δούμε. Του χρόνου, να είμαστε καλά. Λοιπόν, τα διηγήματα του Κυριάκου Δημητρίου, άνθρωποι στο βαγόνι από τις εκδόσεις Πορεία, είναι το αναμνηστικό δώρο από την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί ασχέτως που είμαστε γείτονες, ως καλεσμένοι στην εκπομπή θα πρέπει να πάρεις το δώρο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από τα καλύτερα δώρα, ιδίως τώρα, Ανδρέα μου, που περνάμε και περισσότερες ώρες στο σπίτι. Είναι ότι καλύτερο να διαβάζεις βιβλία. Λοιπόν, και ευχαριστούμε και το Σολώνιο Κέντρο Βιβλίου.